Στη δημιουργία 38 πράσινων σημείων στου Δήμου τη Κεντρική Μακεδονία, με τη χρηματοδότησή του μέσω ευρωπαϊκών πόρων, προχωράει η Περιφέρεια Κεντρική Μακεδονία. Τα πράσινα σημεία είναι βασικό πυλώνα τη νέα πολιτική για τα απορρίμματα, σύμφωνα με το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείριση Αποβλήτων και είναι η βάση για την προώθηση τη επαναχρησιμοποίηση και τη ανακύκλωση. Αποφασίστηκε η δημιουργία 38 σημείων σε όλου του Δήμου τη Περιφέρεια Κεντρική Μακεδονία και φυσικά. Και σε όλου του Δήμου τη Περιφερειακή Ενότητα Ερών. Πρόκειται για συγκεκριμένα σημεία, είναι τα πράσινα σημεία, στα οποία θα δημιουργηθούν σε κάθε Δήμο. Είναι οι υποδομέ αυτέ που θα συμβάλλουν στο να μπορέσουμε να μαζέψουμε τα διάφορα σκουπίδια και να υπάρχει δυνατότητα να επαναχρησιμοποιηθούν, να χωριστούν και σε κάθε περίπτωση να γίνει η διαχείριση αυτών έτσι όπω πρέπει. Είναι ένα μεγάλο βήμα, είναι ένα βήμα μπροστά ε, το περιβάλλον, σεβόμενοι τους συνανθρώπους μας. Τα πράσινα σημεία θα συμβάλλουν στην πρόληψη της παραγωγής αποβλήτων και στην προετοιμασία προς επαναχρησιμοποίηση χωρίς τη συλλογή και ανακύκλωσή τους συμπεριλαμβανομένης και της κομποστοποίησης. Είναι αναγκαιότητα και γι' αυτό θα τηρηθούν τα, διαστήματα όσον αφορά την αποπεράτωσή του στο άμεσο μέλλον. Είναι αναγκαιότητα και έχουμε σε αυτό το σημείο πρωτοπορούμε και θέλουμε να είμαστε μπροστά. Ε, θα δοθεί χρηματοδότηση για να τα στήσουν οι ίδιοι δήμοι. Ε, όλο, το, ναι, έχετε, yeah. πολύ, έχετε δίκιο, όλο το πρόγραμμα αυτό έχει καταρχήν χρηματοδότηση 11,5 εκατομμύρια ευρώ προκειμένου να ξεκινήσει. Ήδη έχουν χωροθετηθεί τα πράσινα σημεία, ήδη είναι νήμιροι δήμοι οι περισσότεροι. Εξ αυτών και έχουν προχωρήσει, είναι σε προχωρημένο στάδιο και νομίζω ότι θα πάμε καλά. Κάθε πράσινο σημείο είναι ένα οριοθετημένο και διαμορφωμένο χώρο με κατάλληλη κτηριακή υποδομή και εξοπλισμό, οργανωμένο από κάθε Δήμο ξεχωριστά, ώστε οι Δημότε να εναποθέτουν ανακυκλώσιμα υλικά που έχουν μαζέψει χωριστά, όπω χαρτί, γυαλί, μέταλλο, πλαστικό ύφασμα, βρώσιμη ελιά ή χρησιμοποιημένα αντικείμενα και εξοπλισμό, προκειμένου στη συνέχεια να προωθήσουν για ανακύκλωση ή επαναχρησιμοποίηση. Για να τα κάνουμε όλα αυτά όμως πρέπει να κάνουμε τις υποδομές. Αφού γίνουν οι υποδομές πολλά μπορούν να γίνουν και σίγουρα να ξέρετε ο κόσμος έχει αλλάξει. Και μετά από την πανδημία πολλά έχουν αλλάξει. Και σίγουρα η συμπεριφορά του κόσμου είναι πάρα πολύ καλύτερη. Βέβαια, σε αυτό θα πρέπει να βοηθήσει και ο πρώτο βαθμό, γιατί όπω καταλαβαίνετε, αυτοί έχουν το μεγαλύτερο πρόβλημα όσον αφορά αυτό. Εμεί δημιουργούμε τι προποθέσει, τι προδιαγραφέ, και δίνουμε τη δυνατότητα ω περιφέρεια να δημιουργηθούν αυτά τα σημεία. Να υπάρχουν υποδομέ και από εκεί και πέρα, όπω πολύ σωστά λέτε, πρέπει να προχωρήσουμε. Πρέπει να δώσουμε κίνητρα σε όλου του ανθρώπου.